Θέλουμε να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους, νέους, γυναίκες, συνταξιούχους, αυτοπασχολούμενους σε όλη τη χώρα που αψήφισαν τις απειλές, την εγωδοτική και εκρατική τρομοκρατία, τη μαύρη προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τις όποιες δυσκολίες και απήργησαν, διαδήλωσαν, συνεχίζουν ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα, υπερασπίζοντας τα δικαιώματά τους, οργανώνοντας διεκδικητικούς αγώνες και τις σύγχρονες ανάγκες. Το κίνημα, κύριοι, θα ανασυνταχθεί μέσα από τους αγώνες. Γι' αυτό προκαταβολικά παίρνετε μέτρα, φοβάστε και καλά κάνετε. Παρακαλώ, ωστόσο, ησυχία. Δεν θα σταματήσετε. Παρακαλώ, αυτή την αντικειμενική εξέλιξη. Να βγούμε, κύριοι, στο περιστήλιο. Της κυβέρνησης, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτές τις μέρες υπόθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, μιας και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν. Ταιριάζουν απόλυτα οι στίχοι του Μενέλαου Λουντέμι. Ψέματα που συνοδεύτηκαν με ένα πρωτοφανές μίσος απέναντι σε όσους σας αποκαλύπτουν και ιδιαίτερα σε όσους αγωνίζονται. Μίσος απέναντι στα ταξικά σωματεία. Ψέματα και ταξικό μίσος για να ισχυροποιήσετε τη θέση των επιχειρηματικών ομήλων, τσακίζοντας το εργατικό κίνημα και ανατρέποντας τη μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης, τον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας που αποτελεί τη μονάδα μέτρησης της αξίας της εργατικής δύναμης. Επανήλθαν τα μαθηματικά Μητσοτάκη, όπως το 0-0 ίσον 14% το 1992, τώρα 8-2, 8-2 ίσον 8 και όχι 10 του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προσβάλλεται κάθε εργαζόμενο, κάθε άνθρωπο. Όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου έρχονται από το μακρινό παρελθόν για να εφαρμοστούν ως νέες. Ο Μπρέχτ έλεγε: είδα το παλιό να πλησιάζει, μα έρχονταν σαν νέο. Σερνόταν πάνω σε καινούργια δεκανίκια που κανένας δεν είχε ξαναδεί. Μα βρωμούσε νέες μυρωδιές σαπίλας που κανείς δεν είχε πριν ξαναμυρίσει. Αυτό φαίνεται, κύριοι, συνθήκες εργασίας του 1900 και τις παρουσιάζεται σαν νέες, σύγχρονες καινοτόμες. Στρατεύσατε όλους τους μηχανισμούς του κράτους και καλοπληρωμένα φερέφωνα των ιδιοκτητών των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να γίνουν τα ψεύτικα επιχειρήματα πιστευτά, να πετύχετε ανοχή στο έγκλημα. Παρουσιάζετε όλες τις ανατροπές ως φιλεργατικές. Κάνετε το μαύρο άσπρο. Την αλήθεια την παρουσιάζετε ανάποδα. Ο Μπρέχτ πάλι έλεγε: αυτός που δεν ξέρει την αλήθεια είναι απλά άσχετος. Α, όμως αυτός που ξέρει την αλήθεια και τη διαψεύδει είναι κάθαρμα. Αυτό έλεγε ο Μπρέχτ. Το ψέμα λοιπόν έχει κοντά ποδάρια. Οι εργαζόμενοι που ζουν την εκμετάλλευση, τις ευέλικτες μορφές που όλοι σας νομοθετήσατε, ξέρουν τι λέτε. Ξέρουν γιατί οργίζονται με το θράσος σας να τους κοροϊδεύετε μέσα στα μούτρα τους, να τους λέτε ότι όλα αυτά που εφαρμόζει ο εργοδότης και τον θυμώνουν, τον εξοργίζουν, τον δυσκολεύουν στη ζωή τους, είναι για το καλό του και τα νομοποιείτε. Θυμώνουν, για παράδειγμα, η καμαριέρα στο υπαγειακό ξενοδοχείο που μπορεί να δουλεύει 10 και πάνω ώρες την ημέρα και μέχρι τώρα πληρώνονταν σαν υπερορία και τώρα τις λέτε θα πληρωθεί με ρεπό. 318 ευρώ το μήνα θα χάσει αυτή η καμαριέρα με τη διευθέτηση του χρόνου που κάνετε. Θυμώνει ο εποχιακά εργαζόμενος που δεν θα επαναπροσληφθεί, που μέχρι τώρα έπρεπε να του καταβληθεί εκτός της αποζημίωσης και μισθή υπερημερίας για τη σεζόν. Εσείς τώρα καταργείτε την υποχρεωτικότητα της αναπρόληψης που είναι το βασικό αντικίνητρο και εκλείπει βέβαια με τη ρύθμιση που εισάγεται. Πρέπει να απολογηθείτε απέναντι σε όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους εποχιακά από τη άκρη σε άκρη της χώρας. Λέτε το δεκάωρο, ότι το δεκάωρο και με ατομική σύμβαση είναι υπέρ του εργαζόμενου. Λέτε ότι η αύξηση των υπερορίων και η μείωση της αμοιβής είναι υπέρ του εργαζόμενου. Λέτε ότι η δουλειά, η μερική απασχόληση πρωί-βράδυ, που μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος και πρωί και βράδυ, αν χρειαστεί, είναι υπέρ του εργαζόμενου, υπέρ της μητέρας του φοιτητή. Λέτε ότι αν δεν έχει δουλειά η αναστολή της σύμβασης εργασίας χωρίς αμοιβή και χωρίς ασφάλιση. Άδεια άνευ αποδοχών λέτε για τους εποχιακά εργαζόμενους. Αν δεν έχει πληρότητα, άδεια άνευ αποδοχών. Αυτό τους λέτε. Λέτε ότι η δουλειά όλες τις Κυριακές είναι υπέρ του εργαζόμενου. Του λέτε θα έχει ελεύθερη την Παρασκευή και του στερείτε και την Κυριακή. Λέτε ότι η μείωση της αποζημίωσης έρχεται στο 38%. Προειδοποιείται, όταν προειδοποιείται ο εργαζόμενος, ότι θα απολυθεί, είναι υπέρ του εργαζόμενου. Και τι άλλο δεν λέτε.
όμως τι λέτε ακόμη, ιδιαίτερα στο συλλογικό δίκαιο. Λέτε ότι η δημιουργία του χαβιεδίστικου μηχανισμού θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, θα ξεκαθαρίσει τα σωματεία, θα χτυπήσει τον εγκατοπατερισμό. Κύριε Χατζηδάκη, κατανοούμε το μίσος σας. Έχετε προσωπική εμπειρία από την στάση των εγκατοπατέρων απέναντί σας. Ολοκληρώστε, κύριε Κατσιάδη. Μόνο που δεν βρίσκετε τη δύναμη να πείτε ότι τελειώνω, ότι με αυτούς είστε μαζί στο ίδιο κόμμα. Μαζί σχεδιάζετε την ισχυροποίηση της εργοδοσίας, το χτύπημα των αγώνων, το τσάκισμα του ταξικού κινήματος. Με αυτούς φωτογραφίζονταν προεβλημένα στελέχη της παραταξής σας στη ΓΕΣΕΕ και ιδιαίτερα αυτοί που χύνουν χολή, δηλητήριο ενάντια στο κίνημα μπόλικο αντικομουνισμό. Τέλος, επειδή όντως πρέπει να τελειώσω. Κύριε Χατζηδάκη, είσαι το πουλέν των επιχειρηματικών ομίλων. Ψυχρός και μιλήχιος εκτελεστής των εργασιακών δικαιωμάτων των συγκεριστικών ελευθεριών. Βέβαια δεν είναι μόνο δικό σας το έγκλημα, αλλά πρωτοστατείτε. Τα εγκλήματα των κομμάτων του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική οικογένεια είναι διαχρονικά. Εκεί που σταματούν οι προηγούμενοι, συνεχίζουν οι επόμενοι. Αυτό το βάρβαρο, σάπιο, άνθρωπο σύστημα υπηρετείται και διαχειρίζεστε. Αυτό όμως το σύστημα η εργατική τάξη θα το ανατρέψει.